ικανοποίηση και χαμόγελα για τους επαγγελματίες του εμπορικού κόσμου με την κίνηση στα καταστήματά τους μέχρι τώρα να καταγράφεται πάρα πολύ καλή. Καλά πάνε εκτός μέχρι τώρα, αν και ο Ιούλιος ήταν κρύο ζέστη, μια εβδομάδα είχαμε πολύ καλή δουλειά, η επόμενη εβδομάδα ήταν λίγο πιο υπτονική. Η τρίτη εβδομάδα ανέβηκε πάλι δουλειά και γενικά κρύο ζέστη πάει, αλλά σε γενικές γραμμές οι εκτόσεις νομίζω είναι πολύ καλές φέτος. Η κίνηση των εκτόσεων άρχισε πάρα πολύ καλά. Μπορώ να πω ενθαρρυντικά. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε όπως πήγαμε το πρώτο 20ήμερο το προηγούμενο, να πάμε και την υπόλοιπη σεζόν. Οι φετινές εκτόσεις φαίνεται ότι βοηθούν πολύ περισσότερο τους επαγγελματίες να ζεστάνουν τα ταμεία τους, αφού σε αυτό συμβάλλει πολύ και ο τουρισμός που έχουμε στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Αν πούμε σε σχέση πριν μια δεκαετία που δεν είχαμε τόσο πολύ τουρισμό, ναι, φαίνεται η διαφορά και ο τουρίστας είναι πλέον ένα είδος καταναλωτή που μας ενδιαφέρει εδώ πλέον στην περιοχή, γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται. Πιστεύω στα μαγαζιά μας φαίνεται. Βασικά φαίνεται ο τουρίστας που έρχεται και μένει στην Καλαμάτα. Εγώ να πω, όχι αυτός που έρχεται με την κουρασγέρα, ας το πούμε έτσι. Κουρασγέρα, αν και δεν έχουμε πολύ, δεν βλέπουμε. Τον τουρίστα όμως που μένει Καλαμάτα, νομίζω ότι βγαίνει και κάνει και τα ψώνια του. Πάντοτε οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι καλύτερες από τις χειμερινές. Γιατί έρχεται ξένος κόσμος. Εγώ έχω κόσμο από Αυστραλία, από Καναδά, Αμερική και έρχονται και παίρνουν τα παπούτσια μου. Οπότε φυσικό επόμενο είναι το καλοκαίρι να δουλεύουν οι καλοκαιρινές εκτόσεις περισσότερο. Τα ποσοστά των εκτόσεων πολύ υψηλά, με την ποιότητα ωστόσο να παραμένει άριστη. 30-50%. Ο κόσμος έχει βγει, έχει δει. Γενικά πάντως πάμε καλά σε εκτόσεις. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι λίγο πιο καλύτερες από τις χειμερινές. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει μια εκποίηση στο γυναικείο παπούτσι και στις τσάντες στο 50% και στο αντρικό μου είμαι στο 40%. Ίδιες τιμές. Θα πάω μέχρι τέρμα, πιστεύω, στις ίδιες τιμές, γιατί ήδη έχουν τελειώσει τα εμπορεύματα.